Χαίρετε, Games Festival και σήμερα από το Billiard Center στην περιοχή Ανάληψης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα σας μεταφέρουμε στα μαγικά άσπρα και μαύρα τετράγωνα της Κακέρας. Αφροδίτη, πώς θα πας με το σκάκι? Θόδωρε, ξέρω να παίζω σκάκι, αλλά μόνο τα βασικά. Στείλτε μήνυμα στον αριθμό που βλέπετε στην οθόνη σας και κερδίστε ένα διήμερο ταξίδι για δύο άτομα στα ξενοδοχεία G Hotels και πολλά επιτραπέζια παιχνίδια από τους δωροθέτες μας. Το σκάκι είναι ένα από τα πιο μαζικά παιχνίδια στην Ελλάδα και έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε σημαντικούς εκπροσώπους του για να μας μιλήσουν στα μυστικά τους. Σκάκι λοιπόν, το κορυφαίο πνευματικό άθλημα. Βρισκόμαστε πάντα στο Billiard Center στην περιοχή Ανάληψης Θεσσαλονίκης και έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα έναν από τους κορυφαίους Έλληνες σκακιστές, μέλος της Εθνικής Ομάδας Αντρών και Grand Maître Στέλιο Χαλκιά. Στέλιο, καλώς ήρθατε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Να πούμε ότι ο Στέλιος ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα, αλλά η εξέλιξή του τον έχει οδηγήσει να κάνει μια διεθνή καριέρα τώρα και πολλές φορές να βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Και σε ένα περιθώριο της παρουσίας του στην Ελλάδα, δέχτηκε να μας παραχωρήσει αυτήν την αποκλειστική συνέντευξη και να παίξει μαζί μας έναν αγώνα σιμουλτανέ που θα δούμε μετά. Στέλιο, πού βρίσκεται το σκάκι στην Ελλάδα και πού βρίσκεσαι και εσύ ο ίδιος? Καλησπέρα, Θόδωρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το σκάκι στην Ελλάδα θα ήθελα να πω ότι είναι σε ένα εξαιρετικά καλό επίπεδο τον τελευταίο καιρό από άποψη ότι έχουμε πάρα πολύ καλά ταλέντα, νεαρά ταλέντα, πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω, πολύ καλά οργανωμένους συλλόγους και γενικά ένα φυσικά το κορυφαίο, ας πούμε, σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι ότι σαν εθνική ομάδα έχουμε δείξει κάποια πολύ καλά σημάδια τα τελευταία 4-5 χρόνια με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Στέλιο, η ζωή του κορυφαίου σκακιστή είναι εύκολη? Χρειάζεται αρκετές ώρες προπόνησης, προετοιμασίας για να μπορεί να βρει το επίπεδο που βρίσκεται κάποιος εσύ? Βασικά είναι αρκετά δύσκολη από πλευράς κάποιων προσωπικών θυσιών που πρέπει να κάνεις. Χρειάζεται αρκετές ώρες προπόνηση καθημερινή. Και βασικά το ιδιαίτερα κουραστικό είναι ότι τα πολύ συχνά ταξίδια, το ότι λείπεις πολύ συχνά από τους δικούς σου, τους αγαπημένους σου ανθρώπους και έτσι προσωπική σου ζωή λίγο περιορίζεται. Αλλά είναι κάποιες θυσίες που πρέπει να κάνεις έτσι ώστε να βελτιώσεις την τέχνη σου, το άθλημα που αγαπάς. Πες μας κάποιες από τις σημαντικότερες διακρίσεις σου. Κοιτάξτε, οι σημαντικότερες διακρίσεις έχουν γίνει στο παρελθόν ως έφηβος. Ήμουνα τρίτος στον κόσμο, στο πρωτάθλημα νέων και ήμουνα πρώτος τρίτος στην Ευρώπη, που ήταν μια πάρα πολύ τιμητική διάκριση. Οπότε κάποια πανευρωπαϊκά και παγκόσμια μετάλλια πιστεύω για μένα ήταν οι πιο σημαντικές διακρίσεις. Ποιοι είναι οι μελλοντικοί σου στόχοι στο σκάκι? Πιστεύω όπως και κάθε αθλητής Έλληνας σκακιστής αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είμαστε σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο θα μπορούσα να πω, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να θεωρηθούμε από τους κορυφαίους στον κόσμο, ο βασικότερος στόχος είναι να προκριθείς από το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι ο πιο σημαντικός. Είναι ένας στόχος εφικτός, αλλά που απαιτεί πάρα πολύ δουλειά. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Στέλιο, έναν κορυφαίο Grand Maître, ο οποίος θα μας δώσει τη δυνατότητα να μας δείξει πώς παίζεται ένας αγώνας σιμουλτανέ. Μπορείς να εξηγήσεις, Στέλιο, τι είναι ένα αγώνας σιμουλτανέ? Ναι, ένας αγώνας σιμουλτανέ είναι ένας αγώνας τον οποίο ένας Maître, Grand Maître, διεθνής Maître, μπορούμε να πούμε, δίνει με κάποιους παραπάνω αντιπάλους, περισσότερους από έναν. Πολλές φορές μπορεί να γίνει και με πάρα πολύ κόσμο. Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε 5-6 νεαρούς πρωταθλητές που έχουμε εδώ πέρα και ένας παίκτης παίζει ταυτόχρονα με πολλούς. Αυτό είναι το σημαντικό. Ωραία. Θα πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως να γνωρίσουμε τους καλεσμένους μας νεαρούς αθλητές, τους οποίους πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει ο Στέλιος Χαλκιάς σε ένα αγώνα σιμουλτανέ. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωρίσουμε τους σημαντικούς νεαρούς αθλητές που έχουμε μαζί μας και οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν σε πολύ λίγο το Στέλιο Χαλκιά σε έναν αγώνα σιμουλτανέ. Πες μας το όνομά σου και την ηλικία σου. Ονομάζομαι Παπαδόπουλος Παναγιώτης και είμαι 12 χρονών. Πόσα χρόνια παίζεις σκάκι? Ασχολούμαι 5 χρόνια με το σκάκι. Ποιοι είναι οι στόχοι σου μέσα από αυτό το άθλημα? Η στόχη μου είναι γενικώς να βελτιωθώ στη ζωή μου και εκτός από διασκέδαση, το σκάκι πιστεύω ότι είναι και για αυτογνωσία. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Καλή σου επιτυχία. Ονομάζομαι Χαριτοπούλη Μαριάννα και είμαι 16 χρονών. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το σκάκι? Περίπου 5 χρόνια έχει που ασχολούμαι με το σκάκι.
Τι είναι αυτό που σου αρέσει και σε κάνει να ασχολείσαι με αυτό το άθλημα? Διαφέρει από τα υπόλοιπα αθλήματα γιατί διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες του ατόμου. Ενώ τα περισσότερα αθλήματα θέλουν σκαλή σωματική διάπλαση. Αυτό βοηθά στην πνευματική διάσταση του ατόμου και στην ανάπτυξή της. Και επίσης ότι μας βοηθάει να αποκτούμε αυτοέλεγχο και αυτοσυγκράτηση όταν θα παίζουμε μια παρτίδα. Καλή επιτυχία, Μαριάννα, στον αγώνα που θα δώσεις. Ονομάζομαι Γαλόπουλος Παναγιώτης και είμαι 14 χρονών. Παναγιώτη, θα δούμε και τον αδερφό σου μετά. Έχετε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο σκάκι. Πες μας λίγα πράγματα για αυτό που κάνεις με τον αδερφό σου και όλη αυτή την πορεία σας στο σκάκι. Όλα άρχισαν όταν ήμουν πολύ μικρός, 5 χρονών. Ο πατέρας μου έδειξε τις βασικές κινήσεις, μου άρεσε, ασχολήθηκα, γράφτηκα σε ένα σύλλογο και από εκεί και πέρα εξελίχθηκε. Αυτό που μου αρέσει στο σκάκι πιο πολύ απ' όλα είναι οι πλευρές που συνδυάζει. Δηλαδή μπορείς χρειάζεται σκέψη, χρειάζεται όμως και αθλητικές επιδόσεις, δηλαδή να έχεις καλή φυσική κατάσταση, γιατί είναι απαραίτητο για να μπορείς να παίξεις συνεχόμενο 5 ώρες. Είναι πολύ δύσκολο, παρόλο που για κάποιους φαίνεται πολύ εύκολο. Καλή φυσική κατάσταση λοιπόν, καλή επιτυχία και σε ένα Παναγιώτη. Και είμαστε κοντά στον Νίκο Γαλόπουλο, ο οποίος παρόλο που είναι νεαρός, είναι ένας από τους κορυφαίους αθλητές μας και είναι και στην προεθνική ομάδα αντρών και έχει τερματίσει πρόσφατα και σε πολύ υψηλή θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Νίκο, πες μας μερικά πράγματα για σένα και για το σκάκι. Ονομάζομαι Γαλόπουλος Νίκος, είμαι 15 ετών και ασχολούμαι με το σκάκι εδώ και 7 χρόνια. Έχω κατακτήσει 2 πρωταθλήματα Ελλάδος στην ηλικία μου και πρόσφατα έχω συμμετάσχει στο πρωτάθλημα ανδρών. Ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία, αλλά πρωταρχικός μου στόχος είναι να εισαχθώ σε πανεπιστήμιο. Πόσο ψηλά πιστεύεις μπορεί να φτάσει στο σκάκι? Πιστεύω με μεθοδική δουλειά μπορώ να κατακτήσω μια πολύ καλή θέση σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στην ηλικία μου. Ευχαριστούμε Νίκο, καλή επιτυχία. Λέγομαι Χρήσο Γλουσοφία και είμαι 17 χρονών. Σοφία, είσαι μια όμορφη κοπέλα. Φαντάζομαι έχεις τα μαθήματά σου, σπουδάζεις. Τι είναι εκείνο που σε ελκύει για να παίζεις σκάκι? Κυρίως η αυτοσυγκέντρωση και η πειθαρχία που απαιτεί το άθλημα και το γεγονός ότι συνδυάζει την ψυχαγωγία με τη δημιουργική σκέψη. Θα συνεχίσεις για πολύ ακόμα να ασχολείσαι με το άθλημα του σκάκιου? Ναι, μετά τις εξετάσεις και τις υποχρεώσεις με το σχολείο θα συνεχίσω να ασχολούμαι συστηματικά. Σε ευχαριστούμε Σοφία, καλή επιτυχία. Βλέπω όμως ότι έχουμε εδώ πέρα και την Αφροδίτη, η οποία θέλει να δοκιμάσει και αυτή τη δυνάμιση σε συνεργασία με τη μικρή Φωτεινή, η οποία είναι μόλις 3 ετών. Αφροδίτη, θα παίξεις και εσύ, πώς θα πάμε με το σκάκι? Γνωρίζω λίγα πράγματα, αλλά είμαι στη διαδικασία στο να μάθω ακόμα περισσότερα. Ναι. Εσένα πώς σε λένε, για πες μας το όνομά σου. Θα κερδίσει το σκάκι? Ναι. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, καλή επιτυχία λοιπόν στη μικρή Φωτεινή και στην Αφροδίτη που θα παίξουν μαζί, ελπίζοντας να κερδίσουν τον Στέλιο το Χαλκιά. Έλα, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Έλα. Γεια Σοφία. Χαίρετε. Γεια σας. Κάνουμε εδώ μια κίνηση. Thank you.
Μπόμπι Φίσερ ήταν ένας μεγάλος καεξικός θρύλος. Έζησε μια πολυτάραχη ζωή και απεβίωσε τον Ιανουάριο. Θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο με τη ζωή του με σκακιστικά στιγμιότυπα. This young man's name is Bobby Fischer, and listen to this. Already, he is the United States chess champion. Chess and me, you know, it's like, it's hard to take them apart, you know? It's just like my alter ego, you know? What has chess done to your social life? Do you get a chance to go out? Not too much, no. Do you have a girl? No. What does it feel like after 20 years to suddenly become the world champion? Feels pretty good. So this is my reply to their order not to defend my title here. That's my answer. Yeah, well, video is there. Bobby, Bobby! It was nothing but a kidnapping. The Jews told Bush to do this, then Bush told Koizumi to do it, then the U.S. government and the Japanese government sat down and decided Fischer must go to prison. He must be punished. Η Αφροδίτη είναι με τον πρόεδρο της Καϊκιστικών Σωματείων της Θεσσαλονίκης Καρκυλικής, κύριο Γαβρίλη Μαστροβασίλη, για μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ένωσης Καϊκιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, τον κύριο Μαστροβασίλη. Καλησπέρα, κύριε Μαστροβασίλη. Καλησπέρα. Πείτε μας λίγα πράγματα για το σκάκι στην Ελλάδα. Το σκάκι είναι ένα άθλημα αναγνωρισμένο από την πολιτεία εδώ και 40 χρόνια, αλλά βέβαια υπάρχει πολύ περισσότερο. Ακόμα από την αρχαία Ελλάδα έχουμε τις εικόνες του Παλαμίδη να παίζει πεσούς. Στο Βυζάντιο έχουμε το Ζατρίκιο και το σκάκι με τη σημερινή του μορφή εδώ και 40 χρόνια είναι ένα αναγνωρισμένο άθλημα από την πολιτεία, επαναλαμβάνω. Λειτουργεί πανελλαδικά με την ύπαρξη μιας ομοσπονδίας η οποία αριθμεί με περισσότερο από 400 μέλη σωματεία. Διοργανώνονται πρωταθλήματα, διοργανώνονται ατομικά, ομαδικά, εθνικές κατηγορίες, τοπικές κατηγορίες, ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων, σωματείων, τα οποία κινούνται γύρω από το σκάκι. Το σκάκι έχει ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία, μπορείτε να μας το αναλύσετε? Τα σημαντικότερα σημεία τα οποία έχει είναι ότι είναι η βάση της πνευματικής λειτουργίας του ατόμου, γιατί το σκάκι είναι μια σύνδεση ανάλυσης μιας εικόνας πάνω στη σκακέρα, μια στρατηγικής, η οποία για να μπορέσουμε να την εκμεταλλευτούμε, να τη χρησιμοποιήσουμε, να παίξουμε, προϋποθέτει ότι πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ, να αποκτήσουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για, σαν εφόδια όχι μόνο στο σκάκι, αλλά και στη ζωή μας.
Λοιπόν, το σκάκι είναι τελικά τέχνη, άθλημα ή επιστήμη? Μέσα στο σκάκι υπάρχουν όλα αυτά. Ναι. Και άθλημα είναι, εφόσον είναι ανταγωνιστικό, υπάρχουν πρωταθλήματα. Τέχνη είναι γιατί μέσα στο σκάκι πραγματικά έχει λειτουργήσει και έχει υπάρξει ολόκληρη εικόνα, είτε στη ζωγραφική, είτε στη γλυπτική, είτε στις γραβούρες για το σκάκι, αλλά πάνω απ' όλα είναι επιστήμη, συνυφασμένη απόλυτα και με τα μαθηματικά, γιατί έχουμε μια γεωμετρία του χώρου της κακέρας, ούτως ώστε για να μπορέσουμε να παίξουμε πρέπει να έχουμε μια βαθιά γνώση του αντικειμένου, η οποία πραγματικά οδηγεί σε ένα επίπεδο επιστήμης, λόγω και του τεράστιου εύρους του σκακιού, το οποίο είναι ατέλειωτο. Αρκεί να σας πω ότι μια παρτίδα 40 κινήσεων μπορεί να είναι ο αριθμός των δυνατών κινήσεων περίπου το 1 με 40-0. Δηλαδή είναι απίστευτα μεγάλο αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας. Μάλιστα. Υπάρχει ενδιαφέρον για το σκάκι από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση? Το ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει για το σκάκι και από την πολιτεία και από την...